Λοιπόν, ένα από τους του συνδρομητέ του καναλιού μου ζήτησε να φτιάξω ένα βίντεο και να δώσω μερικά παραδείγματα με την αρχή διατήρηση τη στροφορμή. Λοιπόν, δεν θα δώσω αριθμητικά δεδομένα, απλά θα περιγράψω μερικέ ασκήσει για να καταλάβει και το νόημα, έτσι, πώ πώς αντιμετωπίζουμε θέματα που έχουν σχέση με την αρχή διατήρηση τη Λοιπόν, <coughs> πάμε στην πρώτη περίπτωση. Α υποθέσουμε ότι σου δοθεί μία ράβδο, έτσι. Έχει μία ράβδο. Α σχεδιάσω. Λοιπόν, εντάξει το σχήμα δεν είναι και το καλύτερο Λοιπόν, σου δίνεται μία ράβδος η οποία ράβδο α υποθέσουμε ότι σου λέει ότι έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται ω προ ένα σημείο. Α πούμε, εδώ στο σημείο όμικρον είναι το σημείο περιστροφή τη ράβδου. Άρα η ράβδο, όπω τη βλέπει, μπορεί να κάνει αριστερά-δεξιά. Έτσι. Λοιπόν, α υποθέσουμε τώρα ότι βάλει εναντίον αυτή τη ράβδου, πετάξει τέλο πάντων απέναντι σε αυτή τη ράβδου, μία σφαίρα. Ας υποδέσουμε για παράδειγμα ότι έχεις μία σφαίρα μάζας μη, νάτι, η οποία κινείται με κάποια ταχύτητα v και έρχεται και χτυπάει αυτή τη σφαίρα, συγγνώμη, χτυπάει τη ράβδο. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι η ίδια η ράβδος έχει κάποιο μήκος l, και ας υποθέσουμε ότι αυτή η σφαίρα χτυπάει την ράβδο στο κέντρο της, δηλαδή σε απόσταση l δεύτερα από το άκρο. Εδώ, L2. Η ερώτηση είναι η εξή τώρα. Αν υποθέσουμε ότι ανάμεσα στη σφαίρα και στη ράβδο συμβεί πλαστική κρούση, δηλαδή η σφαίρα συγχωνευτεί με τη ράβδο. Η τελική δηλαδή εικόνα θα είναι η σφαίρα να έχει εισχωρήσει μέσα στη ράβδο και το σύστημα. Α το κάνω εδώ, λοιπόν. Το σύστημα ράβδο σφαίρα θα φύγει προ τα δεξιά με κάποια γωνιακή ταχύτητα ωμέγα. Έτσι, ωμέγα. Η ερώτηση λοιπόν συνήθω είναι πώς είναι αυτή η γωνιακή ταχύτητα, δηλαδή με τι γωνιακή ταχύτητα θα στρίψει η ράβδο. Καταρχήν να σου πω ότι θα σου δίνεται σίγουρα η ροπή αδράνεια τη σφαίρα είτε προ το κέντρο είτε προ την άκρη. Αν σου δοθεί ω προ το κέντρο τη ε, ράβδου, συγγνώμη, είτε προ το κέντρο είτε προ την άκρη. Αν σου δοθεί ω το κέντρο, θα πρέπει να κάνει να εφαρμόσει το θεώρημα Steiner, το έχω σε άλλο βίντεο, για να υπολογίσει το Ι τη Ράβδου, δηλαδή τη ροπή αδράνεια τη Ράβδου, ω προ το σημείο περιστροφή. Εδώ, α πούμε, παράδειγμα, ω προ το άκρο. Έτσι, υποτίθεται ότι το σημείο περιστροφή είναι στην άκρη. Σου λέω από τώρα ότι η ροπή αδράνεια μια ε, Ράβδου ω προ το άκρο είναι ένα τρίτο επί τη μάζα τη, επί το τετράγωνο του μήκου τη. Ένα τρίτο μήλ τετράγωνο. Λοιπόν, άρα. Η ράβδο είναι ακίνητη, έρχεται η σφαίρα με κάποια ταχύτητα V, με μάζα Μ, συγκρούεται πλαστικά, χτυπάει τη ράβδο στο κέντρο, τα δύο αντικείμενα συγχωνεύονται και φεύγουν στη μοίρα προ τα δεξιά. Πώ το εφαρμόσετε την αρχή διατήρηση στροφορμή, Λοιπόν, καταρχήν, τι λέει η αρχή διατήρηση Λέει ότι η συνολική στροφορμή L ολικό που έχει αρχικά στο σύστημα πρέπει να ισούται με την ολική στροφορμή που έχει στο τέλο. Ελαιολικό τελικό. Θα βάλω βελάκι από πάνω για να θυμάσαι ότι αυτό είναι διάνυσμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στην επόμενη γραμμή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τι φορέ, τη φορά τη τροφορμή. Για να υπολογίσει τη στροφορμή, όπω έχω δείξει σε άλλο βίντεο, θα πρέπει να θεωρήσει ένα σημείο ω προ το οποίο θα τη μετρήσει. Εδώ προφανώ θα μετρήσουμε ω προ το σημείο όμικρον, δηλαδή ω προ το σημείο από το οποίο είναι ή, εξαρτημένη η ράβδο. Ποιο έχει στροφορμή πριν, ο μόνο που έχει στροφορμή πριν είναι η σφαίρα. Η σφαίρα είναι αυτή που κινείται προ τη ράβδο. Σου θυμίζω ότι για να βρει τη στροφορμή μιας ενό σημειακού αντικειμένου, φέρνει το φορέα της ταχύτητα, τη ορμή δηλαδή, έτσι, τον έχω φέρει ήδη, και μετά φέρνει την κάθετη απόσταση, την κάθετη απόσταση από το σημείο περιστροφή. Λοιπόν, η κάθετη απόσταση εδώ, το D, αυτή εδώ η απόσταση, θα είναι ταυτόχρονα και το L2. Άρα πόση στροφορμή έχει η σφαίρα πριν Η στροφορμή της θα είναι μη Επί β Επί ελ δεύτερα Σωστά Ποιο έχει στροφορμή μετά την κρούση η Στροφορμή μετά την κρούση θα έχει Το σύστημα της ράβδου με τη σφαίρα Το οποίο φεύγει στιγμία προς τα δεξιά Με κάποια γωνία και ταχύτητα ω Άρα έχουμε στροφορμή στερεού αντικειμένου Οπότε θα έχουμε ότι η στροφορμή θα είναι Το γιώτα του συστήματος Το γιώτα του συστήματος Επί ω όπου το Ω είναι αυτό που ψάχνουμε. Τώρα, εδώ μία λεπτομέρεια, μη επί β, επί ελ δεύτερα ίσον, η ηρωπή αδράνεια του συστήματο, το Ι, θα είναι η ηρωπή αδράνεια τη ράβδου. Η ηρωπή αδράνεια τη ράβδου όμω την έχουμε σημειώσει προηγουμένω ότι είναι τόση, είναι ένα τρίτο μη ελ τετράγωνο. Συγγνώμη, μετακινήθηκε λίγο. Λοιπόν, η ηρωπή αδράνεια λοιπόν τη ε, ράβδου θα είναι ένα τρίτο μη ελ τετράγωνο συν τη ροπή αδράνεια τη σφαίρα όταν πια είναι μέσα, στο, ε, μέσα, στη ράβδο, η οποία θα είναι η μάζα τη επί το τετράγωνο τη απόσταση. Το τετράγωνο τη απόσταση όμω θα είναι L Έτσι, θα είναι L μάλλον η απόσταση είναι L αλλά θα είναι L δεύτερα στο τετράγωνο. Επί ω. Άρα από αυτό το μαθηματικό τύπο μπορεί να υπολογίσει το ω, τη γωνιακή ταχύτητα με την οποία θα φύγει το σύστημα δεξιά. Α δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα, το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο. Λοιπόν, δεύτερη περίπτωση. Ας υποθέσουμε ότι σου δοθεί πάλι μία ράβδος. Έτσι, ας σχεδιάσω πάλι. Έχεις λοιπόν μία ράβδο. Εντάξει, κάπως έτσι τέλος πάντων. Η ράβδος και πάλι μπορεί να περιστρέφεται ως προς ένα σημείο. Ας πάρουμε και πάλι ότι είναι... έχει δυνατότητα να περιστρέφεται ως προς το σημείο όμικρον. Και ας υποδέσουμε αυτή τη φορά ότι η σφαίρα η οποία βάλετε εναντίον της ράβδου δεν βάλετε κάθετα πάνω στη ράβδο, αλλά σχηματίζει κάποια γωνία. Για παράδειγμα, η σφαίρα μπορεί να έρχεται, η σφαίρα μάζα μη, μπορεί να έρχεται με κάποια ταχύτητα β, έτσι, η οποία να σχηματίζει γωνία ως προς τη ράβδο, για παράδειγμα, θ. Έρχεται λοιπόν η σφαίρα και σχηματίζει μια γωνία θ ως προς τη ράβδο. Και μάλιστα αυτή τη φορά σε υποθέσουμε ότι η σφαίρα χτυπάει την ράβδο, τη διαπερνά, δηλαδή βγαίνει από την άλλη πλευρά, με κάποια ταχύτητα β τόνος. Προφανώς πιο μικρή από την ταχύτητα τη β. Και πάλι αυτό που θα ερωτηθείς θα είναι, σύντος αυτό ρωτάμε, πώς είναι η γωνιακή ταχύτητα ω, με την οποία φεύγει η ράβδος δεξιά. Άρα τι έχει συμβεί, έρχεται η σφαίρα, χτυπάει τη ράβδο σε αυτό το σημείο, τη διαπερνά, βγαίνει από την άλλη πλευρά και η, 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 ίδια η ράβδος θα φύγει προς τα δεξιά με κάποια γωνία τα και ταχύτητα ωμέγα. Δηλαδή θα αρχίσει να περιστρέφεται. Λοιπόν, και πάλι θα εφαρμόσουμε την αρχή διατήρηση στροφορμή. Έχουμε λοιπόν ότι η στροφορμή πριν, L ολικό αρχικό, πρέπει να ισούται με τη στροφορμή μετά, L ολικό τελικό. Α βάλω και πάλι διανύσματα. Συνεπάγεται. Ποιο έχει στροφορμή πριν και πόση είναι η στροφορμή του. Λοιπόν, ο μόνος που έχει στροφορμή πριν είναι η σφαίρα, πριν την κρούση. Πόση στροφορμή έχει και πάλι θα μετρήσουμε τη στροφορμή ως προς το σημείο όμικρον. Λοιπόν, εδώ θέλει λίγο προσοχή. Όπως σου έδειξα πριν, ο καλύτερος τρόπος είναι <coughs> να παίρνει το φορέα της ταχύτητας <coughs> και να φέρνει την κάθετη απόσταση. Λοιπόν, εάν εδώ, ας το κάνω με κόκκινο, εάν λοιπόν ο φορέας είναι η μπλε γραμμή, και το σημείο περιστροφή, το σημείο προ το οποίο μετράμε, είναι το σημείο όμικρον, η κάθετη απόσταση είναι αυτή εδώ. Αυτή. Συμφωνεί. Α την ονομάσουμε D. Αυτή την απόσταση μπορεί να τη μετρήσει με διάφορου τρόπου. Ένα τρόπο, για παράδειγμα, θα ήταν να θεωρήσει ότι εδώ υπάρχει ένα ορθογώνιο τρίγωνο, να φτιάξει εδώ το ορθογώνιο τρίγωνο. Η γωνία αυτή θ, λογικά ω κατακορυφή, θα είναι ίση με αυτήν εδώ τη γωνία, τη θ, και τότε για παράδειγμα, μέσω του ημιτόνου της γωνίας, το ημίτονο της γωνίας θ θα είναι απέναντι κάθετη, η απέναντι κάθετη είναι το d, προς την υποτείνουσα. Η υποτείνουσα όμως θα σου έχει δοθεί. Δηλαδή, η υποτείνουσα είναι διακεκομένες γραμμές. Τώρα αυτό θα σου έχει δοθεί, γιατί πρέπει να σου πούνε σε ποια απόσταση θα τη χτυπήσει. Για παράδειγμα, αν τη χτυπήσει στο κέντρο, αυτή η απόσταση θα είναι ελδεύτερα. Αν γενικά εγώ την ονομάσω χ, αυτή η απόσταση θα είναι χ, άρα το ημίτονο της γωνίας θ θα είναι ντε προς χ. Οπότε το D μπορεί να υπολογιστεί. Έτσι, γιατί τη γωνία θ θα την έχει δώσει, είναι ίση πάμε με αυτή, και προφανώ η απόσταση επίση πρέπει να σου δοθεί. Πού ακριβώ θα χτυπήσει τη ράβδο, ή μπορεί να σου ζητείτε, έτσι, Θα μπορούσε να σου ζητείτε το χ. Λοιπόν, άρα το δ θα θεωρηθεί ότι έχει βρεθεί έτσι, από το ημίτονο αυτή τη γωνία. Συνεπάγεται λοιπόν. Πόση στροφορμή έχει η σφαίρα πριν, η στροφορμή τη σφαίρα θα είναι μη επί V D. Είναι μη επί V επί την κάθετη απόσταση. Ίσον, Ποιο έχει στροφορμή μετά, στροφορμή μετά έχει προφανώ η ράβδο. Άρα θα έχει Ιωτα ράβδου. Η στροφομή τη θα είναι Ιωτα ράβδου επί ω. Και πάλι το Ιωτα τη ράβδου θα είναι το 1 τρίτο μιλ τετράγωνο, γιατί είναι στην άκρη. Συν τη στροφορμή που έχει η σφαίρα μετά την κρούση. Αν συνεχίζει λοιπόν πάνω στην ίδια διεύθυνση, η στροφορμή και πάλι θα είναι μη επί β επί ντε. Μόνο που θα είναι μη επί β τόνο επί ντε. Έτσι, γιατί έχει καινούργια ταχύτητα. Μη επιβετώνω επί πιντε. Από αυτή τη μαθηματική εξίσωση μπορεί να υπολογίσει για παράδειγμα το ω. Άρα, η λεπτομέρεια εδώ είναι προσοχή στη στροφορμή. Δεν μπορεί να γράφει γενικά μη επί β r. Πρέπει να προσέχει. Ο καλύτερο τρόπο, όπω είπα και σε άλλο βίντεο, είναι να τη γράφει με αυτόν τον τρόπο τη στροφορμή σημειακού αντικειμένου. Μη επί β επί ντε. Όπου η δ είναι η κάθετη απόσταση το σημείο περιστροφή. Λοιπόν, α δούμε και ένα τρίτο παράδειγμα. Λοιπόν, τρίτο παράδειγμα. Ας πάρουμε την ε, περίπτωση κατά την οποία έχουμε την ε, κρούση ανάμεσα σε μία σφαίρα και ένα δίσκο. Παράδειγμα, μπορεί να έχεις ένα δίσκο, έτσι, ένα δίσκο, ok. Ας υποθέσουμε ότι ο δίσκος έχει τη δυνατότητα περιστροφής ως προς το σημείο όμικρον, δηλαδή ως προς το κέντρο του, και μπορεί να περιστρέφεται δεξιά ή αριστερά, δηλαδή όπως ένα ε, δισκάκι CD. Και... Α υποθέσουμε ότι από αυτήν εδώ την πλευρά έρχεται μια σφαίρα μάζα μη, κινείται με ταχύτητα β, έρχεται, χτυπάει το δίσκο, μπορεί να σου πει διάφορα πράγματα όπω για παράδειγμα θα μπορούσε να τον προσπεράσει, ναι, συγγνώμη, να τον διαπεράσει, να περάσει από την άλλη πλευρά. Εγώ θα βάλω την περίπτωση κατά την οποία η σφαίρα έρχεται, χτυπάει, καρφώνεται στην περιφέρεια του δίσκου και το σύστημα ολόκληρο αρχίζει και περιστρέφεται με κάποια γωνιακή ταχύτητα ω. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και πάλι θα εφαρμόσουμε την αρχή διατηρήσης στροφορμής. Έχουμε λοιπόν η στροφορμή που έχω... Στο κάνω λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, ελολικό αρχικό, ίσον ελολικό τελικό. Όσο στροφορμή έχω πριν, πρέπει να έχω και μετά. Λοιπόν, εδώ τώρα. Μη επί β, Πάλι τη στροφορμή θα τη μετρήσουμε ως προς το σημείο όμικρον. Έτσι, ως προς το Πόση στροφορμή έχει αυτός ο δίσκος. Συγγνώμη, ποιο έχει στροφορμή πριν. Στροφορμή έχει σφαίρα. Ο φορέας της είναι το πράσινο ίχνος. Ας το προεκτείνω. Να το. Και συνεπώς η κάθετη απόσταση αυτή που θέλω θα είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Δ. Ο φορέας, η πράσινη γραμμή και η κάθετη απόσταση. Μη επί β, επί δ. Τώρα το δ και πάλι θα πρέπει να σου δοθεί κάποια δεδομένα. Για παράδειγμα, εάν εγώ σου είχα δώσει. Έτσι, αν είχα δώσει, θα είχα δώσει σίγουρα την ακτίνα, το R, και από εκεί και πέρα πολύ πιθανώ έδινε, ε, α πούμε, τη γωνία με την εφαπτώμενη του δίσκου, θα μπορούσε να σου δώσει ενδεχομένω κατευθείαν και τη γωνία αυτήν εδώ. Έτσι, τη γωνία που σχηματίζει η ακτίνα με την διεύθυνση του φορέα. Οπότε και πάλι, από το ημίτονο αυτή τη γωνία, το ημίτονο τη γωνία θ θα είναι απέναντι κάθετη προς ποτίνουσα, δηλαδή ντε προ R, και πάλι το ντε μπορεί να βρεθεί. Τέλο πάντων, ο τρόπο με τον οποίο θα σου δώσει το ντε. Ε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι έτσι, με τον οποίο μπορεί να σου δώσω τον ντε. Αν για παράδειγμα η σφαίρα είχε χτυπήσει την, ε, το δίσκο ακριβώ στο άκρο, τον τε θα ήταν η ακτίνα. Ε, δηλαδή, αν είχε πάει, δηλαδή είχα φέρει την παράλληλη εδώ πάνω, τότε τον τε θα ήταν ολόκληρο αυτό, δηλαδή θα το έχει έτοιμο. Λοιπόν, πώ θα εφαρμοστεί. Στροφορμή πριν έχει η σφαίρα, άρα μη επί β, επί ντε, ίσον. Και στροφορμή μετά έχει το σύστημα, δηλαδή γιότα συστήματος επί ωμέγα το σύστημα, σφαίρα και δίσκος. Τώρα από εδώ θα σου είχε δοθεί, ας το ξαναγράψω, μι επί β επί ίσον. Το γιώτα του συστήματος θα είναι το γιώτα του δίσκου και το γιώτα της σημειακής μάζας. Το γιώτα του δίσκου θα σου είχε δοθεί σίγουρα, αν δεν κάνω λάθος είναι ένα δεύτερο μη ερ τετράγωνο. Έτσι, είναι η, η στροφορμή, συγγνώμη, η ροπή που έχει ο δίσκος, συν Τη στροφορμή που έχει, συγγνώμη, η τυροποίηση αδράνεια που έχει το σημειακό αυτό αντικείμενο όταν είναι στην περιφέρεια, άρα θα είναι η μάζα του επί το τετράγωνο τη απόσταση. Μια τετράγωνο Επί ω. Και πάλι από εδώ μπορεί να υπολογίσει το ω, τη γωνιακή ταχύτητα. Λοιπόν, άρα, προσοχή. Το βασικό είναι η απόσταση D. Εκεί που γίνονται τα περισσότερα λάθη, από την εμπειρία μου αυτό έχω δει. Τα περισσότερα λάθη γίνονται με την απόσταση D. Διότι με αυτέ γράφουν μη e επί /E R και δεν ξέρουν ποια απόσταση θα βάλουν. Άλλοι βάζουν την ακτίνα. Άλλοι βάζουν όποιο R εμφανίζεται. Ο καλύτερο τρόπο είναι ο φορέα. Ο φορέα και η κάθετη απόσταση. Έτσι, εδώ. Ο φορέα. Ο φορέα και η κάθετη απόσταση. Και έτσι δεν θα κάνει ποτέ λάθο. Λοιπόν, ελπίζω να τα ξεκαθάρισα λίγο. Ε, καλή συνέχεια, καλό διάβασμα.